Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχουμε καταθέσει στο Προεδρείο έτοιμα να συζητηθεί το θέμα με το Σεράφιο δηλαδή η εκτίμηση που κατέληξε η Επιτροπή Παραλαβής που είχαμε εκλέξει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες. Μάλιστα έχουμε ενημερωθεί με το πρακτικό της Επιτροπής, είχε μοιραστεί και κινήθηκαν διαδικασίες. Φυσικά το ξανασυζητήσαμε με κάποιο τρόπο και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το πρόβλημα όμως παραμένει. Εμείς θέλουμε να ενημερωθούμε με το αίτημα που σας καταθέσαμε εγώ, ο κύριος Λάμπρου και ο κύριος Δρογώσης για το αντικείμενο, για το τι λέει η Επιτροπή και από την ίδια την Επιτροπή. Δεν θα μείνω περισσότερο. Ο Στάθης ο Δρογώσης, επειδή ήταν και μέλος της Επιτροπής στη συνέχεια, θα σταθεί στο θέμα και θεωρούμε ότι πρέπει να έρθει, να υπάρξει ενημέρωση και να μην γίνεται αυτή η διαδικασία σε σχέση με το νομότυπο ή μη νομότυπο. Υπάρχουν διάφορες γνωματεύσεις του κυρίου Καραλή, Γενικού Διευθυντή Ποιότητας Ζωής, με τις οποίες φυσικά δεν συμφωνούμε. Δεύτερο θέμα. Οι γονείς, ο Σύλλογος Γονέων από το 162 Δημοτικό Σχολείο στα Σεπόλια, από το 2016 έχει ενημερώσει τις τεχνικές υπηρεσίες για συγκεκριμένα προβλήματα τη Διεύθυνση Σχολικών Κτηρίων που αφορούν το σχολείο, το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή σχετικά απομακρυσμένη με έντονα προβλήματα παραβατικότητας, όπως πρόσφατη διάρρηξη 8 Δεκεμβρίου στο σχολείο με καταστροφές. Ζήτησε το να προχωρήσουν οι υπηρεσίες σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών και βεβαίως από το 2016 είχαν ενημερώσει για το πρόβλημα απουσίας αγωγών ομβραίων υδάτων με αποτέλεσμα στις βροχές να μην υπάρχει προάβλιο. Υπάρχει εδώ πληθώρα από φωτογραφίες που θα καταθέσουμε. Ζητάμε λοιπόν οι τεχνικές υπηρεσίες, η Διεύθυνση Σχολικών Κτηρίων να πάει επιτέλους, γιατί είχαν υποσχεθεί ότι το 18 θα γινόταν τα έργα. Τελειώνει το 18, να πάει επιτέλους να ασχοληθεί και να έρθει ενημέρωση από το τι έχει κάνει στην επόμενη συνεδρίαση. Καταθέτω τις υπογραφές των γονιών που βάζουν τα ζητήματα με αιχμή και το θέμα της φύλαξης του σχολείου και ζητάμε να μιλήσει και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων. Έβαλε και ο Ρήγας ο Αξελός το πρόβλημα με το 102 Δημοτικό Σχολείο και εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση, αλλά υπάρχει ένα θέμα, γιατί και η Διευθύντρια, η κυρία Φωστιέρη Σοφία, στο κείμενο που έχει δώσει και ο Σύλλογος Γονέων και με υπογραφές που έχουν καταθέσει, λένε ότι οι οχλήσεις προς το Δήμο δεν είναι τώρα, δεν είναι δηλαδή της προηγούμενης εβδομάδας, είναι μήνες αυτές οι οχλήσεις και για τα κάγκελα και για τον καυστήρα. Και το γεγονός ότι έχουμε πάει στο Δεκέμβρη και το πρόβλημα του καυστήρα παραμένει είναι ευθύνη. Δείχνει απουσία ευαισθησίας στη δύσκολη καθημερινότητα που περνάει η λαϊκή οικογένεια στην Αθήνα. Έφεση για πολλά φρουφρού και αρώματα, για προγράμματα, για ΜΚΟ, Αθήνα πρωτεύουσα, ξέρω εγώ τι ανακηρύχθηκε, αλλά η καθημερινότητα, η φύλαξη των σχολείων, οι καυστήρες, γιατί δεν είναι μόνο το 102. Έχουμε καταγγελία επίσης ότι στο 58 και στο 68 νηπιαγωγείο της Γούβας υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα με καυστήρες. Και όταν θα πάμε στην ημερήσια διάταξη για τις σχολικές επιτροπές και την κατανομή των ποσών που δίνονται, που παρακρατούνται για μήνες, αυτή είναι η καταγγελία που υπάρχει, έτσι θα δούμε συγκεκριμένη απουσία ευαισθησίας σε αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, να μιλήσουν και εκπρόσωποι των γονέων, αλλά εν πάση περιπτώσει ανακλαστικά, πιο άμεσα, πιο γρήγορα στο να λύνονται αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω, για παράδειγμα, εάν
η καθίζηση στο δημοτικό σταθμό, στα Σεπόλια που έχουμε καταγγείλει εδώ και ένα μήνα από το καλοκαίρι, από το καλοκαίρι του 18, αν δηλαδή αντιμετωπίστηκε το γεγονός ότι ένας παιδικός σταθμός, το προάβλιο του είναι σε καθίζηση 5 μήνες. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίστηκε αυτό. Και τέλος, υπάρχει θέμα σε αυτούς τους καιρούς με την είσοδο στην Τεχνόπολη, 6 ευρώ. 6 ευρώ είσοδος για να μπεις στην Τεχνόπολη, για να κάνεις με το παιδί σου, πληρώνοντας φυσικά και άλλα, κάποια παιχνίδια. Δηλαδή η λογική του έχουμε μια επιχείρηση, ένα μαγαζί που βάζουμε και εντάξει μωρέ τι είναι 6 ευρώ. 6 ευρώ είναι 6 ευρώ για μια οικογένεια που ζει με 500 ευρώ ή με 300 ευρώ. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες, μιας και έχουμε 35% φτώχεια του πληθυσμού με βάση τα επίσημα στοιχεία. Περισσότερη ευαισθησία χριστουγεννιάτικες μέρες δεν βλάπτει.